Κύριε Πρόεδρε, σας το είπα και κατηδίαν. Πρέπει να σας πω ότι εγώ είχα φύγει και γύρισα από το σπίτι μου τρέχοντας, γιατί άκουσα τον προεδρεύοντα συνάδελφό σας, πριν εσείς τον διαδεχτείτε, τον κύριο Νιώτη, ο οποίος και όσοι άλλοι συνάδελφοι έρθουν θα μιλήσουν, διότι αυτή την, τουλάχιστον την άποψη εγώ διατύπωσα. Τώρα να μου λέτε για 2 λεπτά, είναι σαν να μου λέτε μη μιλάτε. Λοιπόν, εγώ θέλω να έχω κάποιο χρόνο, γιατί ειλικρινά τα όσα θέματα ετέθησαν τώρα αυτή τη στιγμή, πριν από λίγα λεπτά, είναι και σοβαρά και κρίσιμα. Και πρέπει να πω ειλικρινά, στον συνάδελφό μου τον κύριο Πολατίδη, δεν τα ξέρει καλά τα πράγματα. Και το λέω εγώ με τα λόγου γνώσεως. Και λέω ότι έχω υπηρετήσει κατά την επαγγελματική μου καριέρα και τους 2 θεσμούς, και τα ΑΕΗ και τα ΤΕΗ. Και πρέπει να σας πω, κύριε Πολατίδη, είναι μεγάλη κουβέντα. Δεν έχετε δει όμως πουθενά να ανταγωνίζονται οι γιατροί με τους νοσηλευτές. Φαντάζομαι πως όχι. Βεβαίως θα σας πω ότι δεν χρειαζόταν τμήμα νοσηλευτικής να γίνει στα ΑΕΗ, όταν καλύπτεται από τα ΤΕΗ. Και πρέπει να σας πω και πάλι ότι οι θεσμοί εξελίσσονται. Δεν καταργήθηκαν οι δάσκαλοι που τελείωσαν τις παιδαγωγικές ακαδημίες των 2 ετών και ήταν αξιόλογοι και προσέφεραν στην ελληνική παιδεία. Εξελίχθηκαν οι θεσμοί και συνεχίζουν. Αυτή η εξέλιξη δηλαδή δεν καταργεί τίποτα από τα προηγούμενα. Γιατί κάποια στιγμή εκφραστήκατε έτσι κάπως υποτιμητικά και εγώ ειλικρινά με πείραξε, γιατί ξέρω καλά, την έχω υπηρετήσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τα ΤΕΗ. Και σήμερα είμαστε στο σήμερα. Γιατί μιλάμε για το σήμερα. Σήμερα μιλάμε για μια τριτοβάθμια εκπαίδευση. Μιλάμε για ΑΕΗ με 2 κατευθύνσεις. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση και τεχνολογική εκπαίδευση. Εμείς, κύριοι συνάδελφοι, και οι δικές σας κυβερνήσεις, δηλαδή του ΠΑΣΟΚ, με νομοθετήματα, αλλά και οι δικές μας της Νέας Δημοκρατίας, κάναμε βήματα έτσι ώστε σήμερα η τεχνολογική εκπαίδευση που εκφράζεται από τα ΤΕΗ να έχει πραγματικά ένα άλλο επίπεδο και μία εξελικτική πορεία αξιοζήλευτη. Τώρα, κύριε Πρόεδρε, αντικαταστήσατε εσείς, αλλά ξαναλέω, εγώ ήρθα για να μιλήσω από το σπίτι μου όταν ήξερα ότι ήταν άλλες οι διαδικασίες. Και άκουσα τον προεδρεύοντα συνάδελφό σας, τον κύριο Νιώτη, που μου έδωσε το δικαίωμα να έρθω. Έρχομαι πολύ γρήγορα. Τα ανέπτυξε λεπτομερώς ο κύριος Κακλαμάνης, ο οποίος πράγματι, και εγώ θα το πω από αυτό εδώ το βήμα, ήταν αυτός που έδωσε μια πολύ μεγάλη όθηση στην τεχνολογική εκπαίδευση με την θεσμοθέτηση των ΤΕΗ. Γιατί είπαμε εξελίχθηκαν και σήμερα είναι τα ΤΕΗ, ανώτατα τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, δεν ξέρω πώς το διατυπώσατε την παράγραφο στο 5.1.β, δεν ξέρω αν θέλετε να με προσέξετε, ο έλεγχος των απαιτούμενων στοιχείων για την έγκριση δόμησης γίνεται από εξουσιοδοτημένους από τον προϊστάμενο της υπηρεσίας υπαλλήλους, διπλωματούχους, μηχανικούς, ΑΕΗ. Και εκεί δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Δεν ξέρω πώς το έχετε βάλει, γιατί σας είπα, ερχόμουν κατά τη διαδρομή και ΤΕΗ. Και εγώ θα διευκρινίσω και θα πω, μόνο σε περίπτωση έλλειψης να βάλετε τους τεχνικούς κατωτέρων βαθμίδων. Να μην ξεχωρίσετε τους διπλωματούχους ΑΕΗ και ΤΕΗ. Και βέβαια να πω και κάτι, κύριε Υπουργέ. Δηλαδή το έργο που θα κάνουν όλοι όσοι το κάνουν, αν δεν υπάρχει κάποιος άλλος, θα είναι υποδεέστερο. Αυτό δεν είναι και σωστό να γίνει. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να το διορθώσετε σαφώς και ευκρινώς. Να πάω γρήγορα για να διευκολύνω και το Προεδρείο, κύριε Πρόεδρε, και να πάω στο άρθρο και σε άλλα ίσως, στο άρθρο 12. Στο άρθρο 12. Πράγματι, 1α. Να είναι, λέει, διπλωματούχος μηχανικός, μέλος του ΤΕΕ
ή πτυχιούχος μηχανικός τεχνολογικής εκπαίδευσης ή μηχανικός κλπ. Μέλος της ΕΕΤΕΜ. Ακούστε κύριε Πολατίδη και πάλι σε εσάς. Πράγματι το ΤΕΗ είναι θεσμοθετημένος σύμβουλος του κράτους. Μπράβο. Όταν δεν υπήρχε η ΕΤΕΜ δεν εκφράζει μια κατηγορία μόνο, ξέρω εγώ. Έχει ένα ολόκληρο πλέγμα ειδικοτήτων μηχανικών και μάλιστα πολλών που δεν υπάρχουν στα ΕΗ. Έτσι για να σας πω παραδείγματος χάρον, τεχνολόγους ιατρικών μηχανημάτων που είναι ένας σύγχρονος χώρος ή τεχνολόγων ενεργειακής τεχνικής που είναι πάλι ένας σύγχρονος κλάδος και εκφράζεται μέσα από την ΕΕΤΕΜ που είναι ο αντίστοιχος φορέας του τεχνικού επιμελητηρίου. Τώρα αν είναι θεσμοθετημένος ή όχι σύμβουλος δεν θα μείνουμε στο 1920, yes. Είμαστε στο 2011 και θα προχωρήσουμε. Να κλείσετε. Επομένως, μην κάνετε διάλογο επομένως και να, να είναι πτυχιούχος μηχανικός, κύριε Υπουργέ, τεχνολογικής εκπαίδευσης, μέλος της ΕΕΤΕΜ. Πάω τώρα σύντομα πάλι στο άρθρο 16. Πραγματικά, στην παράγραφο 5 των τομέων λέει η παράγραφος της ΕΙΕΔ προείστανται τομεάρχες επιθεωρητές οι οποίοι είναι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ μηχανικών με βαθμό Α. Το δεύτερο, το εξήγησε αναλυτικά, είχε περισσότερο παρακαλώ χρόνο ο κύριος Κακλαμάνης. Γιατί ΠΕ μηχανικών, αν είναι βαθμό Α, κύριε Υπουργέ, και είναι παρακαλώ και τα ΦΕ μηχανικών, κλείστε. Προσθέτε το κι αυτό. Κλείστε. Πάω γρήγορα στο άρθρο 17, κύριε, και λέει εκπρόσωπο του τεχνικού επιμελητηρίου. Γιατί να μην προσθέσετε. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Σε μη γενόμενη, και εκπρόσωπο της ΕΕΤΕΜ. Και να τελειώσω με το άρθρο 32 και να πω ότι εκεί που λέει, κύριε Υπουργέ, μηχανικό εκπρόσωπο του ΤΕΕ με εμπειρία κλπ. Κλπ. Γιατί να μην προσθεθεί και μηχανικό, πτυχιούχο μηχανικό, μέλος της ΕΕΤΕΜ. Με αυτές τις παρατηρήσεις, παρά το λίγο χρόνο, θέλω και πάλι να πω ότι οι τεχνολόγοι μηχανικοί απόφοιτοι σήμερα από πολύ εκλεκτά, σημαντικά εκπαιδευτικά ιδρύματα που παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο, πρέπει η πολιτεία να τους αναγνωρίζει το ρόλο και αυτό γίνεται με την αναγνώριση του έργου τους μέσα από τέτοια νομοσχέδια, κύριε Υπουργέ, που τους αφορούν και πιστεύω ότι εξυψώνουν και το κύρος των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων τα οποία και κάνουν κόπο για να στεριώσουν αυτή την τριτοβάθμια τεχνολογική ανώτατη εκπαίδευση. Ευχαριστώ.